Λύση στο χρόνιο στεγαστικό πρόβλημα της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου δόθηκε σήμερα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Μηνώα Παιδιάδος Ζαχαρία Καλογεράκη και του αναδόχου του έργου, παρουσία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Μετά από περίπου 30 χρόνια αποκτώμε επιτέλους ένα ιδιόκτητο κτίριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που συμβάλανε στο να ξεκινάμε σήμερα αυτό το νέο δημοτικό κτίριο εδώ στο Αρκαλοχώρι, την τεχνική υπηρεσία, αυτούς που βοήθησαν για την παραχώρηση του οικοπαίδου. Πάνω απ' όλα όμως ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου υπεγράφει σήμερα από τον Δήμαρχο και τον Ανάδοχο και εμείς από την πλευρά μας θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να ενισχύουμε με χρηματοδοτήσεις. Το έργο προϋπολογισμού άνω των 690.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και ιδίους πόρους του Δήμου. Γίνεται απέναντι στην Μητρόπολη, στο ναό του Αγίου Ανδρέα. Λοιπόν, είναι ένα δημοτικό οικόπεδο, δεν έχει αγοραστεί. Λοιπόν, και πέρασε από 40 κύματα μέχρι σήμερα να γίνει πράξη σε ένα σημείο αναφοράς. Υλοποιείται ένα αίτημα πολιετές για τους πολίτες του Αρκαλοχωρίου αλλά και όλου του πρώην Δήμου Αρκαλοχωρίου αλλά και γενικά του Δήμου Νέα Παιδιάδος. Από τόσα χρόνια που δεν είχε γίνει, γίνεται τώρα. Το νέο διόροφο κτίριο περιλαμβάνει χώρους γραφείων, θα στεγάσει το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, ενώ μαζί με τους βοηθητικούς χώρους του υπογείου θα έχει συνολική επιφάνεια 750 τετραγωνικών μέτρων. Το στόχος του Δήμου με το ξεκίνημα της θητείας μας ήταν να φύγουμε από τα ενοικιαζόμενα κτίρια και να αποκτήσουμε ιδιόκτητη στέγη. Αυτό σήμερα γίνεται πράξη, έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο των δημοτικών ενωτήτων και οι δημότες μας αποδεσμεύονται και ο Δήμος από ένα βάρος που είχαμε μέχρι σήμερα με τα ενοίκια. Όπως προβλέπεται στις μελέτες, στον περιβάλλοντα χώρο θα φυτευτεί πράσινο και θα διαμορφωθεί χώρος πάρκινγκ.